καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω που είσαστε σήμερα εδώ. Εννοείται ότι συμφωνώ με το υπόμνημα του Δημάρχου μας και το στηρίζω σε οποιοδήποτε αγώνα για διεκδικήσεις έχουμε για τον τόπο μας, θα είμαστε κοντά του. Για το θέμα της χορθέτησης της τουριστικής σχολής θα συμφωνήσω εδώ με τον κύριο Κοκκίνη. Τιμή σένε και μια που η πόλη μας είναι από τις πρώτες που άνοιξε τον τουρισμό στην Κρήτη αλλά και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αξίζει να παραμείνει αυτή η σχολή στον τόπο μας. Ήθελα όμως να ευστήσω την προσοχή σε κάτι πολύ σημαντικό το οποίο θα ήθελα να καταθέσω σήμερα. Είμαι σίγουρη ότι από τη θέση σας γνωρίζετε για το παγκόσμιο τρέντ που υπάρχει και ειδικά στους ποιοτικούς καλούς τουρίστες, οι οποίοι αυτούς θέλουμε να ελκύσουμε στη χώρα μας. Υπάρχει λοιπόν αυτό το trend, οι άνθρωποι αυτοί να πηγαίνουν σε τόπους με φυσικό κάλος που προστατεύουν το περιβάλλον, που κρατάνε τις παραδόσεις τους, που κρατάνε τα ήθη και τα έθιμά τους. Ο γνωστός καθηγητής του Tourism Management, Harold Goldwyn, από το Πανεπιστήμιο του Leeds, γράφει στο Geographical του Λονδίνου ότι η υπεύθυνη ανάπτυξη του τουρισμού προτάσει να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο τόπο όχι μόνο για τους επισκέπτες αλλά και για τους κατοίκους και απαιτεί οι tour operators, οι ξενοδόχοι, η τοπική διοίκηση, η κυβέρνηση και όλοι οι ντόπιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να δημιουργήσουν αηφόρο τουρισμό, sustainable tourism. Αναρωτιέμαι λοιπόν, και αυτό είναι μεγάλη ανησυχία όχι μόνο για μένα αλλά και για πάρα πολύ κόσμο, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την αηφόρο ανάπτυξη του τουρισμού όταν όλα τα νησιά μας και ειδικά η Κρήτη, το σμαράγδι της Μεσογείου, φαίνεται να γεμίζει αυτή τη στιγμή με βαπέ. Πρέπει να προστατέψουμε το φυσικό περιβάλλον στην ενδοχώρα και στα νησιά μας, αφού είναι και ο βασικός λόγος που μας επισκέπτονται τόσοι τουρίστες. Είναι βασικός λόγος είναι το περιβάλλον μας, το οποίο είναι συγκεκριμένο.